δεύτερη σημερινή ενότητα. Ο πρώτος εισηγητής, ο κύριος Βασίλης Τσαλέος, νομίζω είναι γνωστός στο κοινό της Δράμας, γνωστός και σε εμάς, καθότι τον βλέπαμε συχνά στο ιστορικό τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν εφορτηθεί να κάνει έρευνα για τους Εβραίους εδώ της περιοχής στα Βαλκανικά Αρχεία. Θα μας ομιλήσει για τη σημασία του καπνού στην οικονομία της Δράμας κατά την τελευταία Οθωμανική περίοδο. Είναι η περίοδος εκείνη κατά την οποία το Οθωμανικό κράτος είναι υποδιεθνή οικονομικό έλεγχο, έχει χρεοκοπήσει. Το 1879 δια δευτέραν φοράν και το 1881 υπάρχει η Επιτροπή Διαχείρισης του Οθωμανικού Χρέους, που σημαίνει παίρνουν, κουρεύεται το Οθωμανικό Χρέος, αλλά παίρνουν τις πρώτες ύλες αυτοκρατορίες οι μεγάλες δυνάμεις. Ήταν το τίμημα του εξυγχρονισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Να μην φτάσουμε κι εμείς στο σημείο αυτό. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με που βρίσκεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Καταστέω καπνός είχε μια παραγωγικό υλικό μεγάλο στην περιοχή της Δράμας, γνωρίζουμε και στην περίοδο του Μεσοπολέμου και μετά. Συνεπώς αναμένουμε τα συμπεράσματα της απόψης του κυρίου για το θέμα αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον. Αλλά λόγω για την κυρία Κουζόμου θα μιλήσει από εδώ, δεν θα πάει στο βήμα. Παρακαλώ, αρχίστε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το 1884, ο Άγγλος οικοπρόξενος της Σέρες αναφέρει απογοητευμένος για την αγροτική οικονομία της Μακεδονίας. Μέσα εισαγωγικά, η καλλιέργεια γίνεται όπως την εποχή του Τριπτόλεμου, εννοεί το μυθικό ήρωα της ελληνικής αρχαιότητας που συνδέεται με τη θεά Δήμητρα και την καλλιέργεια της γης. Δύο βόδια και μια αρχαία άμαξα είναι τα μέσα του Γεωργού. Κανένα άλλο εφόδιο ή αγροτικές τράπεζες. Η απογοητευτική εικόνα συνόδευε το άνοιγμα ενός σχετικά απομονωμένου μικρόκοσμου στις διεθνείς αγορές του καπνού. Η συνάντηση αυτών των δύο κόσμων έμελε να σφραγίσει μια ολόκληρη εποχή για την περιοχή της Δράμας. Η περίοδος 1883-1912 δεν εξαντλεί την εποχή της ένταξης της Δράμας στην εκκληματισμένη οικονομία. Οπωσδήποτε όμως η περίοδος των 30 ετών είναι η πιο ενδιαφέρουσα λόγω των μεγάλων προκλήσεων, των αλλαγών και των απογοητεύσεων. Στη διάρκεια της σημειώθηκαν μερικά καθοριστικά γεγονότα που επιτρέπουν να τη χωρίσουμε σε τρεις υποπεριόδους, περίπου ανά δεκαετία, και να εξετάσουμε πιο εύκολα τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι πως από αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, από το 1883 και μετά, ο καπνός της περιοχής προοριζόταν για εξαγωγή στις μεγάλες αγορές, κυρίως του δυτικού κόσμου, παρά για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά σε μια αναλογία 85-15%. Στα τέλη του 19ου αιώνα η πόλη της Δράμας ήταν έδρα Σαντζακίου, περιφέρειας που περιλάμβανε σημαντικές καπνικές περιοχές. Τη Δράμα, την Προσοτσάνη, το Παρανέστη, την Ελευθερούπολη, την Χρυσούπολη, τον Νικηφόρο, μαζί με το εξαγωγικό λιμάνι της Καβάλας. Καθώς συμπληρωνόταν τουλάχιστον ένα αιώνα καλλιέργεια του καπνού στη Δράμα, περίπου από το 1775, τα ανατολικά ή τουρκικά καπνά της Μακεδονίας άρχισαν να κερδίζουν φανατικούς φίλους μεταξύ των καπνιστών στην Ευρώπη μετά το Κρυμαϊκό Πόλεμο το 1856, όταν η πρώτη τσιγαροβιομηχανία ιδρύθηκε στην Αγγλία, και τους πρώτους επιφυλακτικούς φίλους της ΗΠΑ κατά τον Αμερικανικό Εφήλιο Πόλεμο έως το 1865 εξαιτίας των εισαγωγών που έγιναν εκεί με την αναστάτωση του παραγωγής καπνού στην Αμερική λόγω του πολέμου. Παρά τις μεγάλες προσδοκίες, οι πωλήσεις των 2,5 έως 3 τόνους καπνού από το λιμάνι της Καβάλας μέχρι το 1880 κάλυπταν κατά κύριο λόγο την αγορά της Αυστρο-Ουγγαρίας, της Ρωσίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ένα ποσοστό κοντά στο 60-70%. Επομένως, οι αγοραστές ήταν τα μονοπόλια χωρών που έλεγχαν την εσωτερική αγορά, παρά χώρες με ελευθερία και ανταγωνισμό στο κύκλωμα του καπνού. Αυτή η παρατήρηση είναι σημαντική για τη συνέχεια. Στις αρχές της εξεταζόμενης περίοδου, μια οικονομική καταστροφή, η χρεοκοπία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1876, προκάλεσε ένα ντόμινο αλλαγών στην Οθωμανική αγορά του καπνού. Οι ξένοι δανειστές, οι ίδιοι σχεδόν με εκείνους της σημερινής πολύπαθης Ελλάδας,
δεν χαρίστηκαν στον Σουλτάνο. Επέβαλαν διεθνή έλεγχο και ανέλαβαν την ίσπραξη των σημαντικότερων εσόδων των κρατικών ταμείων, μεταξύ αυτών και των εσόδων από το μονοπόλιο του καπνού, το 1881, όπως είπε προηγουμένως και ο Πρόεδρος. Επειδή η παραγωγή καπνού στην Αυτοκρατορία είχε μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, άρα και εσόδων, οι δανειστές μαζί με την κυβέρνηση ίδρυσαν την εταιρεία Ρεζί για την εκμετάλλευση των περισσότερων εργασιών του Οθωμανικού Μονοπωλίου. Στο εξής, η διάδοση της καλλιέργειας, η αύξηση της παραγωγής, του εμπορίου και των εξαγωγών θα εξυπηρετούσαν κυρίως την αποπληρωμή των Οθωμανικών δανείων από τους Ευρωπαίους και εγχώριους τραπεζίτες και κεφαλαιούχους. Επομένως, οι ανάγκες των δανειστών και της Αυτοκρατορίας έθεσαν τις νέες βάσεις και προκάλεσαν μεγάλες ανατροπές στην αγορά του καπνού. Η πρώτη ανατροπή ήταν το κλείσιμο 400 ιδιωτικών καπνοεργοστασίων που μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο, στη Γερμανία και αλλού, για την παραγωγή και ίδρυση μόλις 12 νέων εργοστασίων της Ρεζί για την παραγωγή τσιγάρων στην Αυτοκρατορία. Ένα από τα θύματα των αλλαγών ήταν ο καπνέμπορος και τσιγαροποιός Αναστασιάδης στη Δράμα. Αν η Οθωμανική καπνοβιομηχανία αφέθηκε στη Ρεζί με συνεχή φθήνουσα πορεία στην ποιότητα του τσιγάρου, η παραγωγή και εξαγωγή καπνού ακολούθησε την αντίστροφη πορεία. Οι εξαγωγές καπνού από το λιμάνι της Καβάλας, για τις οποίες έχουμε στοιχεία, σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο την περίοδο 1883-1889, ένα ποσοστό τουλάχιστον 50% σε σχέση με τη δεκαετία του 70, και έφτασαν περίπου τους 5 τόνους καπνού. Η κύρια αιτία ήταν η στροφή των ευκατάστατων Ευρωπαίων καταναλωτών σε τσιγάρα με χαρμάνια ανατολικών καπνών. Αυτή η στροφή οφείλεται κυρίως στη μεγάλη επιτυχία των Αιγυπτιακών τσιγάρων με καπνό της Μακεδονίας ή άλλων περιοχών της Αυτοκρατορίας και τη σφραγίδα Ελλήνων καπνοβιομηχάνων στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια. Ανάλογη αναγνωρισιμότητα εξασφάλισε ο ανατολικός καπνός από τα τσιγάρα των Ελλήνων και άλλων καπνοβιομηχάνων της Γερμανίας, μιας ελεύθερης αγοράς χωρίς μονοπόλια και μεγάλο ανταγωνισμό. Στο τέλος της πρώτης περίοδου διαπιστώνεται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον των αγορών, που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από ένα κύκλο ανθρώπων με περιορισμένα κεφάλαια, ελάχιστες γνώσεις από διεθνή εμπορικά δίκτυα και μικρή επιρροή σε κέντρα πολιτικών αποφάσεων για το μέλλον του ανατολικού καπνού, ειδικά στην περιοχή μας. Η δεύτερη περίοδος, 1889-1901, αρχίζει με την ίδρυση της πρώτης μεγάλης καπνεμπορικής εταιρείας στην Καβάλα, της Oriental Company, του Ούγκουρ Βαρόνου Έρτζοκ. Η εταιρεία ανέλαβε τις παραγγελίες προς τον κύριο αγοραστή των καπνών της Μακεδονίας και της Τράκης στα μονοπόλια της Αυστρο-Ουγγαρίας. Εκτός από την κάλυψη των αναγκών της χώρας προέλευσης του Έρτζοκ, η ίδρυση της εταιρείας σηματοδοτεί πραγματική αλλαγή στα οικονομικά δεδομένα, στην οργάνωση, στην εργασία και στην προώθηση του καπνού. Στα χέρια του Βαρόνου Βίξ, διευθυντή της εταιρείας και υποπρόξενου της Αυστρο-Ουγγαρίας, είναι με το ανοιχτό χρωμό κουστούμι στο κέντρο της φωτογραφίας. Ο καπνός σε όλα τα στάδια της αλυσίδας γνώρισε ποιοτική αναβάθμιση. Στα μέσα της εξεταζόμενης δεκαετίας γεννήθηκε ο άλλος μεγάλος κολοσσός του Οθωμανικού καπνεμπορίου, η Commercial Company of Salonika, με βρετανική ταυτότητα και την προσωπική σφραγίδα των αδερφών Αλατίνη και των Φερνάντες από τη Θεσσαλονίκη, που ήταν η πρώτη ξένη καπνέμπορη με δικά τους γραφεία στην περιοχή του Τσατζακίου Δράμας από το 1850. Ο ανταγωνισμός των δύο εταιριών για μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και βελτίωση του προϊόντος ωφέλησε ολόκληρο το κύκλωμα του καπνού εκτός από τους ανταγωνιστές τους. Ύστερα από μια περίοδο σταθερότητας, οι εξαγωγές του καπνού από το λιμάνι της Καβάλας έφτασαν τους 7 τόνους κατά μέσο όρο την περίοδο 1895-1899, που ήταν μια νέα αύξηση 43% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Ωστόσο, η οργάνωση του καπνεμπορίου εμφάνισε φαινόμενα υπερβολικής συγκέντρωσης. Οι δύο εταιρείες είχαν τον έλεγχο του 70% της αγοράς, η Ρεζί το άλλο 15% και οι υπόλοιποι είχαν το 15%. Η λειτουργία όλων σχεδόν των παραγόντων της αγοράς καπνού από το χωράφι μέχρι το λιμάνι, ακόμα και των ανταγωνιστών καπνεμπόρων, επηρεαζόταν από τις διαθέσεις των δύο εταιριών, γνωστών και ως εβραϊκών οίκων εξαιτίας της καταγωγής των ιδιοκτητών και των διευθυντών τους στα γραφεία της Καβάλας. Η τρίτη περίοδος, 1902-1912, αρχίζει με τη δυναμική εμφάνιση των Αμερικανών στην αγορά των Ανατολικών καπνών και τελειώνει με την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων. Μετά την ανέπτυστη επιτυχία των Αιγυπτιακών τσιγάρων, επομένως και του Ανατολικού καπνού από τον οποίο παραγόνταν τα τσιγάρα αυτά,
στην αχανή αμερικανική αγορά τη δεκαετία του 1890, ο βιομηχανικός κολοσσός American Tobacco Company, που πολεμούσε αρχικά με κάθε μέσο τα ανατολικά καπνά στην Αμερική, άρχισε να εξαγοράζει τις μικρές ελληνικές καπνοβιομηχανίες αιγυπτιακών τσιγάρων στην Ανατολική Ακτή, Νέα Υόρκη, Μασαχουσέτη, και να πραγματοποιεί μαζικές αγορές ανατολικού καπνού στην Καβάλα από το 1902. Το επόμενο έτος, οι New York Times έγραψαν για σχέδιο αγοράς όλων των ποσοτήτων τουρκικών καπνών από την American Tobacco Company, κάτι που εντυπωσίασε τους πάντες. Οι εταιρείες Edzok και Commercial απέκτησαν απρόβλεπτους και συχνά απερίσκεπτους στις παραγγελίες τους ανταγωνιστές από την Αμερική. Η αμερικανική φρενίτιδα αγορών χτύπησε αμέσως και τον άλλον μεγάλο πόλο του ελεύθερου καπνεμπορίου, τη Γερμανία. Στόχος της αμερικανικής, γερμανικής και αιγυπτιακής αγοράς ήταν η εξασφάλιση των ποιοτικών επεξεργασμένων καπνών της Μακεδονίας και της Τράκης και η ανάπτυξή τους με καπνά υποδέστερης ποιότητας για την παραγωγή τσιγάρων. Ωστόσο, η Αυστρο-Ουγγαρία παρέμενε ο μεγαλύτερος αγοραστής, κυρίως για τα φθηνότερα καπνά. Η ζήτηση από το εξωτερικό εκτόξευσε τις εξαγωγές από το λιμάνι της Καβάλα στους 10 τόνους την περίοδο 1902-1910, κατά μέσο όρο που είναι μια νέα αύξηση 45% και στους 13 σχεδόν τόνους τη διετία 1911-1912. Πριν από την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων, η διοίκηση της ΡΕΣΥ και οι ξένοι δανειστές έτριβαν πραγματικά τα χέρια τους από ικανοποίηση για τις αποδόσεις της καπνικής αγοράς, ενώ η Οθωμανική κυβέρνηση δεν μπορούσε να δεκτεί τους σκανδαλώδεις όρους παραχώρησης δημοσίων εσόδων στους δανειστές τα προηγούμενα χρόνια. Μολονότι η Καβάλα κερδίζει τις εντυπώσεις και την προσοχή των ιστορικών εξαιτίας της συγκέντρωσης καπνεργασίας και των μεγάλων εταιριών, η ύπαιθρος της Δράμας και της Ξάνθης ήταν το παραγωγικό κέντρο του καπνού. Στην περίπτωση της Δράμας, η επιτυχία του καπνού οφείλεται στο κατάλληλο έδαφος και κλίμα, κυρίως στις ανατολικές ημιορεινές περιοχές, στην εργατικότητα και την επιδεξιότητα των μουσουλμάνων και χριστιανών παραγωγών, τα δέματά τους χαρακτηρίζονταν σαν μικρά καλλιτεχνήματα, στο χρώμα και στη γεύση του προϊόντος. Η βασική προϋπόθεση όμως για αυτή την επιτυχία ήταν το υψηλό ποσοστό μικροϊδιοκτησίας. Το 50% της γης του καζά της Δράμας ανήκε στους παραγωγούς και το άλλο 50% στους μεγάλους Οθωμανούς γεωκτήμονες. Υπήρξε λοιπόν κίνητρο στους παραγωγούς για την καλλιέργεια ενός απαιτητικού και δαπανηρού προϊόντος όπως ήταν ο καπνός. Μέχρι το τέλος της Οθωμανικής περίοδου, στα όρια του νομού Δράμας, όπως λέγαμε μέχρι πρόσφατα, δημιουργήθηκαν οι ακόλουθες καπνικές περιφέρειες, οι οποίες προστατεύονταν από την ΡΕΣΥ με το σύστημα των καλλιεργητικών αδειών. Αυτός είναι ένας αυστριακός χάρτης του 1901 που δείχνει τις καπνικές περιοχές με διαφορετικό χρώμα. Η πρώτη περιοχή στο κέντρο είναι η Δράμα και θα προσπαθήσω λίγο να σας τις δείξω τις περιοχές αυτές πιο αναλυτικά, χωρίζοντας τον χάρτη σε δύο μέρες. Έτσι όπως τα βλέπουμε χοντρικά, να πούμε ότι από τα δυτικά με κέντρο την Προσοτσάνη και στις υπόρειες Μενικίου και κυρίως Παλαχρού μέχρι την Καλύφητο Ραβίκα υπήρχε μία ποικιλία. Και μετά πηγαίνουμε στις νότιες και ανατολικές περιοχές και σιγά σιγά ανεβαίνουμε προς τα πάνω που είναι και τα καλύτερα καπνά της Δράμας. Η πρώτη λοιπόν περιοχή που είναι με μπλε χρώμα λεγόταν Κυρ Κιουτσούκ Μαχαλέ. Περιοχή Κερκίων και Μαχαλαδάκια αργότερα, έτσι είναι γνωστό στην ιστορία, με κέντρο τα Κύρια και τα Πηγάδια. 6 συνοικισμοί στα Κύρια και 6 χωριά στο σύνολο στο Μαχαλαδάκια. Ήταν πολύ υψηλή η ποιότητα καπνού τύπου πασμά με πλούσια και δυνατή γεύση. Λίγο πιο πάνω με πράσινο χρώμα και με κέντρο το Νικηφόρο, το παλιό Νουστατλή, ήταν η ποικιλή, ήταν καπνική περιφέρεια Μαχαλέ, Μαχαλά αργότερα, αυτό έμεινε μέχρι και πρόσφατα, με κέντρο το Νικηφόρο και 10 χωριά. Ήταν ο καλύτερος και ακριβότερος καπνός στη Δράμα λόγω του κλίματος στις πλαγιές του βουνού όπου καλλιεργούνταν. Και μάλιστα στα χωριά Τείχος, Ψιλόκαστρο και Κελί, το οποίο δεν κατοικήθηκε μετά από τους πρόσφυγες, η τιμή ήταν η υψηλότερη στο σατζάκι της Δράμας. Η ποιότητα και η τιμή αναοκά σε αυτά τα χωριά ήταν ανάλογη με εκείνη τον καλύτερο καπνό της Αψούντας και υποδεέστερη μόνο εκείνη στον καπνό της περιοχής για Κάστη Ξάνθη. Οι υψηλότερες τιμές δίνονταν από την Αιγυπτιακή και Αμερικανική αγορά.
Λίγο ανατολικότερα, με κέντρο την Τευσιθέα, ήταν η περιοχή Καραμαλή, η Καρμαλή, καπνός κυρίως τύπου Πασμά υποδέστερης κατηγορίας και ένα τμήμα της περιφέρειας παρήγαγε καπνό τύπου Προσοτσάνης, δηλαδή Πασίμπαγλη. Εξαιτίας του φαινομένου της ληστείας στην περιοχή, έμπορος δεν πλησίαζε εκεί και το καπνεμπόριο γινόταν με τη βοήθεια μισθών. Λίγο βορειότερα και ανατολικότερα ήταν η περιοχή Μπουκίων, Παρανεστίου, χωρίς επιπλέον πληροφορίες, ενώ θα πάω λίγο στον πρώτο χάρτη, νοτιότερα τα χωριά με μεικτό πληθυσμό στην Πεδιάδα, Αδριανή, Χωριστή και Δοξάτο, είχαν πολύ μεγάλη παραγωγή καπνού σε σχέση με τις άλλες περιοχές που είχαν ποιοτικότερο καπνό. Η καλύτερη ποιότητα στην Αδριανή, ο πιο δυνατός καπνός στη γεύση και ο πιο άγριος στην εμφάνιση στη Χωριστή, αλλά ο πιο εμφανίσιμος καπνός ήταν στο Δοξάτο και ήταν εμφανίσιμος σε βαθμό επίδειξης από τους εξαιρετικούς καλλιεργητές της Κωμόπολης, καπνός με εξαιρετικό χρώμα και υφή. Και μπορούμε και σε αυτό το χάρτη να δούμε την περιοχή Προσοτσάνης, που ήταν περίπου, η καπνική περιφέρεια Προσοτσάνης ήταν τουλάχιστον από 7 χωριά, μεγάλη παραγωγή τύπου Πασίμπαγλη, δυνατός και παρουσίαστος καπνός με χαμηλότερη όμως εμπορική αξία. Και σε όλες αυτές τις περιοχές Προσοτσάνης και Δοξάτου που υπήρχε μεγάλη παραγωγή, οι έμποροι είχαν και μεγαλύτερα περιθώρια εκτόσεων, περίπου 20%. Από το 1883 ως το 1895 η επιτυχία των ανατολικών καπνών δεν προκάλεσε αξιοσημείωτη αλλαγή στα πληθυσμιακά δεδομένα του Καζά της Δράμας. Αυτή την περίοδο η Καβάλα παρέμενε πιο ελκυστική. Η Δράμα αντιμετώπιζε προβλήματα κακοδιοίκησης, σκληρής φορολογίας, ανασφάλειας και συγκρούσεις σε κάποιες περιοχές εξαρχικών και πατριωτικών. Ωστόσο, μετά το 1895 παρατηρείται σταδιακή εγκατάσταση νέου πληθυσμού, κυρίως από καπνεργάτες και εμπόρους, καθώς υπάρχουν καπνοποθήκες και από την Έρτζοκ και την Κομέρσια και ανεξάρτητους καπνέμπορους. Μόνο η Κομέρσια απασχολούσε 700 καπνεργάτες στην Δράμα του 1900. Επίσης θα ανοίξουν αυτή την περίοδο ιδιωτικά τραπεζικά γραφεία τα οποία χρηματοδοτούσαν τόσο τις εμπορικές δραστηριότητες όσο και το κύκλωμα του καπνού. Έχουμε τη σιδηροδρομική σύνδεση της Δράμας με τη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, η οικονομία παρέμενε εγκλωβισμένη στο μοντέλο της αυτάρκειας, της αυτοκατανάλωσης, της μικρής αποταμίευσης και της τοκοβληθείας. Η αποδέσμευση της τοπικής κοινωνίας από αυτές τις αντιλήψεις και πρακτικές δεν θα μπορούσε να γίνει αυτόματα. Η επόμενη περίοδος είναι η πλέον ενδιαφέρουσα για την τοπική οικονομία και κοινωνία. Καθώς η τιμή του καπνού αυξήθηκε έως 20% ή κατά άλλους έως 40% μέσα σε ένα έτος, οι παραγωγοί άρχισαν μαζικά να στρέφονται στην καπνοκαλλιέργεια. Για παράδειγμα, το 1906 η αξία του παραγόμενου καπνού στην περιοχή Κυριού Μαχαλέ και Τσούχου Μαχαλέ και Προσοτσάνης άγγιζε τα 3 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα, 132.000 χρυσές οθωμανικές λίρες, που ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσό για το καπνεμπόριο. Ο ρυθμός ανάπτυξης ξέφυγε από κάθε έλεγχο εκείνη την περίοδο, στις αρχές του 20ου αιώνα, στο ανεπίσημο χρηματιστήριο του καπνού. Εκτός από τη μεγάλη αύξηση της παραγωγής και της ζήτησης, σημειώθηκε αύξηση ημερομισθίων στις αποθήκες, κυρίως για τους εξειδικευμένους καπνεργάτες, όπως ήταν στη Βαδόρη της Χωριστής. Υπήρξε αύξηση εργασιών που έφερε μεγάλα κέρδη σε εταιρείες και εμπόρους. Η ΟΚΑ του επεξεργασμένου καπνού κόστιζε μία χρυσή οθωμανική λίρα το 1900. Έφερε ακόμη περισσότερες ανάγκες για αποθηκευτικούς χώρους. Εδώ παίζει ρόλο και η κερδοσκοπία με τη δημιουργία αποθεμάτων στις καπναποθήκες, που είναι ένα ολόκληρο ζήτημα αυτό, και προκάλεσε αύξηση της αξίας της γης και των ενοικίων σε όλα τα ακίνητα. Η Δράμα μετατράπηκε σε μια μικρή κερδοσκοπική αρένα με ευκαιρίες και κινδύνους, γιατί υπήρξε κρίση υπερπαραγωγής, μεγάλα αδιάθετα αποθέματα σε παραγωγούς και εμπόρους, αυξομοιώσεις στις τιμές κτλ. Η ζωή γινόταν καλύτερη, ακριβότερη, αλλά και απρόβλεπτη. Ωστόσο, η γενική τάση παραγωγής τιμών και εξαγωγών ήταν ανωδική σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Οι πιο σημαντικές αλλαγές στην πόλη της Δράμας και την περιοχή της. Η Δράμα έγινε περιφερειακό καπνοβορικό κέντρο, απέκτησε για πρώτη φορά καταστήματα τραπεζών, κατάστημα της Τράπεζας Θεσσαλονίκης στον Αλατίνη, Οθωμανική Τράπεζα. Ο πληθυσμός της αυξήθηκε εντυπωσιακά μέχρι το 1912, από 7.000-8.000 στο τέλος του 19ου αιώνα στους 10.000-14.000 έως 14.000 ως το 1912.
καλύτερη κυκλοφορία του χρήματος, χαμηλότερα δάνεια, που όλα αυτά φέρουν και ένα πλήθος εμπόρων και επαγγελματιών στην πόλη, οι οποίοι ακολουθούν το σιδηρόδρομο και προωθούν βιομηχανικά προϊόντα της δύσης στην περιοχή. Η πόλη και η περιοχή με τα κύρια μικρά καπροπαραγωγικά κέντρα άλλαξε κυριολεκτικά, με αρχοντικά, άνετα σπίτια, αποθήκες, καταστήματα, ακόμα και οι συγκρατημένοι μουσουμάνοι του Νικηφόρου και των διπλανών χωριών έκτισαν ωραία σπίτια, κάποια από αυτά μπορούμε να δούμε και σήμερα σε αυτά τα μικρά χωριουδάκια γύρω από τον Νικηφόρο που μας κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση που βρίσκονται εκεί σήμερα στη μέση του πουθενά. Και ήταν επίσης πολύ περήφανοι για την κατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού της Κωμόπολης πριν από το 1911. Με την καθοδήγηση του Μητροπολίτη του Χρυσοστόμου, οι ελληνικές κοινότητες της Δράμας και των κυριότερων καπνοπαραγωγικών χωριών, Χωριστής, Δοξάτο, Αδριανής, Προστσάνης, ίδρυσαν νέα και εντυπωσιακά σχολεία, γυμναστήρια, αρεναγωγία, παρθεναγωγία, αν και εδώ είχαν να αντιμετωπίσουν τη μαθητική διαρροή λόγω της καπνεργασίας στο χωράφι και στην αποθήκη και μικρών παιδιών εκεί. Πολιτιστικούς συλλόγους, φιλόπτωχες αδελφότητες, ακούσαμε για όλα αυτά τα θέματα και σχολικούς αγώνες από το 1904, κάτι πολύ σημαντικό, που είχαν στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων με τους σλαβόφωνους ελληνικής συνείδησης στον Ξηροπόταμο, στην Πετρούσα και στα άλλα χωριά. Ο καπνός ήταν αληθινό χρυσάφι στα χέρια του κράτους, των δανειστών, των εταιριών εμπόρων και των παραγωγών, και αυτό δεν άφησε αδιάφορο ούτε τις ξένες προξενικές αρχές, τη Δράμα και στην Καβάλα. Το ελληνικό προξενείο Καβάλας επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το ζήτημα του καπνού και προσπαθούσε να προωθήσει την κυριαρχία των Ελλήνων καπνεμπόρων και να μεταφέρει κεφάλαια από την οικονομία του καπνού στον αγώνα ένοπλο και πολιτιστικό κατά της βουλγαρικής προπαγάνδας. Αν και το ελληνικό στοιχείο ενισχύθηκε δημογραφικά αυτή την περίοδο, ήταν αδύνατο να υπάρξει οικονομική κυριαρχία του ελληνικού στοιχείου, του καπνεμπορικού, γιατί αυτή ήταν στα χέρια άλλων. Σε αυτή την περίοδο έγινε συστηματική και επιτυχημένη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της βουλγαρικής διείσδυσης στην οικονομία του καπνού. Ο κύριος στόχος ήταν η εξόντωση του εξαρχικού καπνέμπορου Χατζηγεωργίου, Φατρίου Ρουσοτσάνη, ο οποίος ήταν ο πιο σημαντικός οικονομικός παράγοντας των εξαρχικών, καθώς εμπορευόταν την παραγωγή των χωρικών που ήταν πιστή στην εξαρχία, διέθετε καπνοποθήκες και κεφάλαια. Επίσης έγιναν προσπάθειες για να αποκλειστούν οι Βούλγαροι ή εξαρχικοί εργάτες από την εγκατάσταση στον κάμπο της Δράμας, κυρίως στο Δοξάτο, και υπήρχε ένα ζήτημα γιατί η εργασία τους ήταν πολύ φθηνότερη σε σχέση με εκείνη των Ελλήνων και γι' αυτό υπήρξε και ένα ζήτημα με την αντίδραση των Οθωμανικών αρχών σε αυτόν τον αποκλεισμό. Ήταν φανερό πως η κυρίαρχη θέση των Ελλήνων στον καπνεμπόριο μπορούσε να γίνει αντικείμενο σοβαρής διεκδίκησης ύστερα από την αλλαγή του status quo στη Μακεδονία, επομένως μετά την απελευθέρωση και την ένταξή της στο ελληνικό κράτος. Εδώ ακριβώς ήταν η μεγάλη διαφορά των προθέσεων της ελληνικής αστικής τάξης με άλλους παράγοντες της οθωμανικής κοινωνίας ή εμπλεκόμενους από το εξωτερικό. Οι όχι και τόσο κρυφές επιθυμίες της ελληνικής αστικής τάξης συναντούσαν την αντίθεση ή την καχυποψία των δανειστών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, του Οθωμανικού κράτους, του μη ελληνικού κατεστημένου στην περιοχή και στην αγορά του καπνού. Γι' αυτό και με το ξέσπασμα των Βαλκανικών πολέμων και τις πρώτες ήττες των Οθωμανών, ο Άγγλος πρόξενος Καβάλας, ο πρόξενος Καβάλας, έλεγε με την χαρακτηριστική βρετανική ηρωνία για τον αυστριακό συνάδελφό του Βίξ και μεγάλο καπνέμπορο της Οριέντα, πως μέσα εισαγωγικά για κάποιους τελειώνουν οι καλές Οθωμανικές εποχές. Αμέσως μετά την απελευθέρωση, το ελληνικό κράτος επωφελήθηκε πολύ από τον πλούτο της Δράμας και άλλων καπνοπαραγωγικών περιοχών. Διπλασίασε την εθνική παραγωγή καπνού, ενώ η Οθωμανική Αυτοκρατορία έκανε τεράστια έσοδα και μάλιστα με προϊόν υψηλής τιμής και ζήτησης στο εξωτερικό. Η αξία του καπνού έφτασε κάποια στιγμή μέχρι το 50% της αξίας των συνολικών ελληνικών εξαγωγών τα επόμενα χρόνια. Επέβαλε το ελληνικό κράτος πρόσθετους φόρους και πληθυσμούς στα προϊόντα του καπνού και έκανε κάτι που από τότε γνώριζε καλά, χρησιμοποίησε τα δημόσια έσοδα από το σημαντικότερο λιμάνι εξαγωγής του καπνού στην Καβάλα ως εγγύηση για τη σύναψη δανείων με ξένες και ελληνικές τράπεζες. Εδώ είναι μια ανταπόκριση του New York Times το 1914, είναι η σύναψη δανείου
50 εκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στο ελληνικό κράτος, την Εθνική Τράπεζα και ξένους δανειστές. Επομένως, και κλείνουμε αυτό, μια αυτοκρατορία και ένα εθνικό κράτος στη συνέχεια όφυλαν πολλά στους άγνωστους και συχνά ταλαιπωρημένους πρωταγωνιστές της επιτυχίας που καθούν σε αυτή την περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέω και τα πολύτιμα στοιχεία που προσυγχώμησε. Μολογώ σε μένα ήταν άγνωστα αρκετά από αυτά. Γνώριζα βέβαια τη σημασία του καμπού για την περιοχή.